έχουμε κοντά μας τον παίκτη του ΑΠΑΣ, τον Οδυσσέα Τσαρή. Οδυσσέα στην Κόρινθο, μάλλον ξέχασε η ομάδα τον καλό της. Αυτό ενώ ξεκίνησε καλά. Τι συνέβη? Ήταν πολλά πράγματα τα οποία συνέβησαν. Σίγουρα η αποχή των δύο εβδομάδων με όλο αυτό το θέμα του κορονοϊού, σίγουρα κάποιοι τραυματισμοί, κάποιες ελλείψεις συγκέντρωσης λόγω διακοπών κλπ. Μπορεί να φέραν λίγο μια ανατάραξη στο μυαλό μας και χάθηκε η συγκέντρωση. Είναι φυσιολογικό, παρακολουθώ. Ωστόσο, πιστεύω ότι με σωστή διαχείριση θα μπορέσουμε να επανέλθουμε από αυτό. Θα το θεωρήσω και θέλω να πιστεύω ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονό. Συμβαίνει και στι καλύτερε οικογένειε. Έτσι είναι. Έτσι είναι και σε εμά. Έτσι κι αλλιώ η ομάδα είναι πολύ ψηλά. Η ομάδα χτίστηκε για να φτάσει λίγο παραπάνω από τη μέση ή κάπου εκεί στην τετράδα. Ναι, δόξα τω Θεώ. Αλλά είστε πολύ καλύτερα από αυτό. Έρχεται ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή, θα μου επιτρέψετε να πω. Μια ομάδα που ψάχνει τη διάκριση δύο χρόνια τώρα, αν και έκανε πολύ κακή για την περασμένη αγωνιστική. Ναι. Για πες μου λίγο τη γνώμη σου για το παιχνίδι της Κυριακής που πιστεύεις ότι θα κρυθεί. Το παιχνίδι της Κυριακής πιστεύω ότι θα κρυθεί καθαρά στο πόσο συγκεντρωμένοι θα είμαστε, στο πόσο θα πατήσουμε συντακτική πάνω σε αυτά που δουλεύουμε όλη τη βδομάδα, βάσει πλάνου, βάσει σχεδίου κλπ. Όντως είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλό ρόστερ, πολύ καλές μονάδες, οι οποίες έχουν δέσει σαν ομάδα. Δεν είχαν τα αποτελέσματα τα οποία θέλανε και αυτό τις κάνει ακόμη πιο διψασμένες για μια νίκη. Ξεκίνησαν πολύ άσχημα την περασμένη αγωνιστική, έτσι. Ξεκίνησαν πολύ άσχημα, είναι αλήθεια. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα τους κάνει νομίζω να συσπηρωθούν ακόμα πιο πολύ και να έρθουν εδώ πιο έτοιμοι. Οπότε θα πρέπει να είμαστε κι εμείς διπλάσια συγκεντρωμένοι και να θέσουμε τους στόχους βάσει δουλειάς και καθημερινότητας, το τι κάνουμε εδώ μέσα, να μπορέσουμε να πάρουμε το ροζ φύλλο. Πιστεύεις ότι η απουσία του κόσμου με το νέο πρωτόκολλο που επιτρέπει πάρα πολύ λίγο αριθμό ατόμων και επειδή η ομάδα έχει συνηθίσει να παίζει στην άξιο με πολύ κόσμο, θα επηρεάσει? Κοίταξε, πιστεύω ότι πάντα ο κόσμος ήταν ένα κλειδί το οποίο και σε μια ομάδα επαρχίας, ένα κλειδί το οποίο μεγάλο κλειδί βοηθάει. Το γήπεδο εδώ πάντα όποτε παίζουμε εντός έδρας είναι κατάμεστο. Με κόσμο, παιδιά, οικογένειες, κάτι το οποίο χαίρεσαι πολύ να το βλέπεις και βοηθάει πάρα πολύ και στην ψυχολογία τη δικιά μας και στην όλη ατμόσφαιρα, στο κλίμα. Πιστεύω ότι θα είναι μειονέκτημα, ναι μεν, παράξενα, γιατί έχουμε συνηθίσει να έχει κόσμο, να έχει τα παιδιά. Ναι, πιστεύω ότι θα μας φανεί κάπως, να σου πω την αλήθεια. Βάσει το πώς μας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος στα προηγούμενα παιχνίδια. Έτσι. Ωραία. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία για το παιχνίδι της Κυριακής.